Μετά τις συμπράξεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για πυράβλους και πυρομαχικά, ο κανονισμός επιχειρεί να θωρακίσει τους ευρωπαϊκούς ομίλους πολεμικής βιομηχανίας στον ανταγωνισμό τους με αμερικάνικα και κινέζικα μονοπόλια, που οξύνεται λόγω και της προοπτικής κλιμάκωσης του υπεραλιστικού πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός μετρά νεκρούς αγνοούμενους, και ξεσπιτωμένου εξαιτία των πρόσφατων πλημμυρών και πυρκαγιών, η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, ισχυρίζεται προκλητικά ότι δεν έχει πόρου και δεν έχει ατέλειωτε δυνατότητε να τι αντιμετωπίσει. Εμπλέκεται όμω το πολεμικό σφαγείο στηρίζοντα το αντιδραστικό καθεστώ Ζελένσκι με βάσει, διευκολύνσει, τεθωρακισμένα, πυρομαχικά, μεθοδεύοντα παράδοση αρμάτων μάχη, αντιεροπορικών και πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, ενώ αυτή είναι τοποθετημένη στα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη, και καθώ η τουρκική αστική τάξη εγύρι. Διαρκώ ζήτημα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπω και ζητήματα στη Δυτική Θράκη. Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, ούτε σφαίρα στον υπερρεαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Κοινή πάλι των λαών για τα δικά του συμφέροντα ενάντια στι δυνάμεις που του έρνουν στο πολεμικό σφαγείο.